μια σύνδεση που αφορά τις κινητοποιήσεις εργαζομένων των ΔΕΙΑ της Κρήτης. Μια παγκρίτια κινητοποίηση σήμερα, με εργαζομένους βέβαια δραστήριους οι οποίοι βροντοφώναξαν όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού 1, στην ρήτρα αναπροσαρμογής ρεύματος και στην υποστελέχωση υπηρεσιών των ΔΕΙΑ. Θέλω να πάμε λίγο στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Παύλο Δραγκόλα, είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΔΕΙΑ, και τον κύριο Μανώλη Σκεπασιανό, ο οποίος είναι πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΙΑ στο Ηράκλειο. Να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κύριε Δραγκόλα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Βρίσκεστε στην Κρήτη, στέκεστε δίπλα στο πλευρό συναδέλφων σας εργαζομένων μέσα από μια παγκρίτια δυναμική κινητοποίηση. Ο βασικός στόχος σήμερα ποιος ήταν? Έχουμε δύο βασικά αιτήματα τα οποία δεν αφορούν τους εργαζόμενους. Δεν είναι αιτήματα που εμείς έχουμε, αλλά αιτήματα για τις ΔΕΙΑ, για το μέλλον ΔΕΙΑ. Ο πρώτος είναι ότι υπάρχει προσλήψεων και υπάρχει μια τρομερή υποστελέχωση στις ΔΕΙΑ με το ότι δεν μπορούμε πλέον να ικανοποιήσουμε τους δημότες. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι ότι το ρεύμα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που πλέον η αύξηση του ρεύματος στις ΔΕΙΑ που δεν είναι πλέον διαχειρίσιμο. Ή θα το μετακυλήσουν στους δημότες ή θα κλείσουν οι ΔΕΙΑ. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα τα οποία είχαμε σήμερα στη διαμαρτυρία, στη στάση εργασίας, και αυτά αναδείξαμε με όλους τους συναδέλφους από τις ΔΕΙΑ της Κρήτης, με πρωτοβουλία του Σωματείου της ΔΕΙΑ Ηρακλείου, το οποίο αγκάλιασε αυτό το αίτημα η Ομοσπονδία, και έτσι κάναμε σήμερα την στάση εργασίας και τη διαμαρτυρία. Αν θέλετε, μπορούμε να πούμε περισσότερα σε Βέβαια. Πολλά από αυτά τα θέματα. Βέβαια. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η ΔΕΙΑ δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί δεν μας αφήνουν να κάνουν προσλήψεις? Βλέπετε ότι τα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν έχουν δουλειά στην Ελλάδα. Οι ΔΕΙΑ είχαν και έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν αρκετό προσωπικό και η πολιτεία δεν μας αφήνει να κάνουμε προσλήψεις. Δεν αφήνει τις ΔΕΙΑ. Μάλιστα. Άρα υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Κύριε Δραγκόλα, αυτό λέμε εμείς εργαζόμενοι. Να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε και στον κύριο Σκεπασιανό και μετά θα επιστρέψω σε εσάς προκειμένου να αναλύσετε το θέμα της υποστελέχωσης. Να περάσουμε στον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, ένας δραστήριος εργαζόμενος συνδικαλιστής. Κύριε Σκεπασιανέ, ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με τη σημερινή κινητοποίηση. Υπήρξε συμμετοχή, την ίδια ώρα υπάρχει και ανησυχία για το μέλλον της υπηρεσίας. Αυτό ακριβώς ήταν το επόμενο βήμα που έπρεπε να κάνουμε σαν σωμένων. Είχαμε πρωτύτερα συναντηθεί με θεσμούς, το έχουμε θέσει γραπτός, το έχουμε φωνάξει, έχουμε πάει στο Δήμαρχο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες εκείνες ενέργειες που χρειάζεται ώστε να δούνε το θέμα της υποστελέχωσης. Αμέσως μετά, το επόμενο βήμα ήταν να συναντηθούμε με την Ομοσπονδία, να συνεννοηθούμε μάλλον με την Ομοσπονδία, να εισηγηθεί η Ομοσπονδία ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο, μια στάση εργασίας. Μια κινητοποίηση γενικά για να μάθει ο κόσμος το πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε. Δεν μπορούμε όταν πάρει τηλέφωνο στην υπηρεσία μας να πάμε αμέσως να επισκευάσουμε μία βλάβη ή κάτι άλλο οτιδήποτε. Γι' αυτό ακριβώς προχωρήσαμε σε αυτό το βήμα. Μάλιστα, υπάρχει θέμα λοιπόν και στη ΔΕΙΑ, σωστά. Μιλάμε για υποστελέχωση, δηλαδή. Πόσα άτομα χρειάζονται αυτή τη στιγμή προκειμένου να πείτε ότι θα βγουν οι βάρδιες, θα βγουν οι υπηρεσίες, θα ανταπεξέλθουμε σε ανάγκες των πολιτών των δημοτών? Η ΔΕΙΑ είναι επιχειρήσεις συνεχούς έντασης επί 24ωρου βάσεως. Έχουν βάρδιες, όπως το είπατε. Εμείς δεν είμαστε ίσως είμαστε η ΔΕΙΑ με τη μεγαλύτερη έλλειψη προσωπικού. Έχουμε να κάνουμε από το 2003 προσλήψεις, 19 χρόνια τώρα. Μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο φεύγουν συνέχεια εργαζόμενοι. Έχουμε μείνει παραπάνω από τους μισούς και ζητάμε συνέχεια, ζητάμε άτομα όσα ζητάει ο οργανισμός μας. Δηλαδή, αυτό που ζητάει ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις βάρδιες. Δεν έχουμε προσωπικό και κάνουμε διάφορες άλλες λύσεις όπως οχτάμινες ή με εργολαβίες. Μάλιστα. Κύριε Δραγκόλα, δραματική κατάσταση η ΔΕΙΑ στο Ηράκλειο. Ναι, απλά να προσθέσω και κάτι. Το ΔΕΙΑ Ηρακλείου πριν τον Καλλικράτη, πριν τη συγχώνευση όπου διπλασιάστηκε γεωγραφικά ο χώρος ευθύνης, είχε 248 εργαζόμενους. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχει, από τους οποίους οι 17 είναι συνταξιούχοι και παραμένουν, γιατί αλλιώς θα διαλυθεί το σύστημα. Οι άνθρωποι θέλουν να φυγούν στη σύνταξη και παραμένουν και εργάζονται. Καταλαβαίνετε την υποστελέχωση που υπάρχει. Έχετε χτυπήσει την πόρτα κυβερνητικών στελεχών, συναρμόδιων υπουργείων. Μας είπατε πριν από λίγο, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην τρέξουν οι προσλήψεις.
Ναι, επειδή δεν επιβαρύνουν το έλλειμμα της χώρας οι ΔΕΙΑ, επειδή έχουν δικό τους ταμείο, είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, γι' αυτό και λέμε ότι γιατί να μην γίνουν προσλήψεις. Δυστυχώς η κυβέρνηση είναι γενικότερα στη λογική των μνημονίων ότι δεν πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Εμείς όμως δεν είμαστε δημόσιο. Η ΔΕΙΑ δεν είναι δημόσιος τομέας, είναι ιδιωτικού δικαίου και όπως είπα τα έξοδα τα καλύπτουν από μόνες τους για το προσωπικό. Το ζήτημα είναι αυτό που μας λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, ότι οι ΔΕΙΑ πρέπει να αξιολογηθούν και πράγματι αυτή την περίοδο τρέχει μια αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΔΕΙΑ και απορούμε γιατί μόνο για τις ΔΕΙΑ τρέχει αυτή η αξιολόγηση. Αξιολογούν 55 ΔΕΙΑ. Το αποτέλεσμα θα βγει τέλος καλοκαιριού. Μετά λένε ότι θα δούνε τι θα κάνουν. Εμάς όμως δεν μας το βγάζουν από το μυαλό ότι κάτι άλλο σκέφτονται από πίσω. Γιατί η σκέψη. Κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες το έχουν πει, ένας γενικός γραμματέας υδάτων, είπε ότι πάμε για συγχωνεύσεις των ΔΕΙΑ, μία αναπεριφέρεια. Αυτό τι σημαίνει? Η γιγάντωση των ΔΕΙΑ, να ξέρετε, θα τραβήξει πολύ μεγάλες πολυεθνικές. Κάποια στιγμή θα δούμε και εδώ στην Ελλάδα μήπως ιδιωτικοποιηθεί το νερό στο τέλος. Γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί δεν μας αφήνουν να κάνουμε προσλήψεις, γιατί θέλουν να κάνουν συγχωνεύσεις, γιατί γίνεται αξιολόγηση των ΔΕΙΑ. Κάτι κρύβεται από πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό εμείς καταγγέλουμε. Γι' αυτό πρέπει να μάθει ο λαός ότι το νερό όπου έχει ιδιωτικοποιηθεί σε άλλες χώρες ξαναγύρισε, γιατί ήταν κακή εμπειρία και ξαναγύρισε υπό δημόσιο έλεγχο. Αυτό εμείς που οι άλλοι το απορρίπτουν θέλουν να το κάνουμε στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη αντίδραση, γιατί δεν υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος να αφήνουν τις ΔΕΙΑ να κάνουν προσλήψεις. Μάλιστα. Κύριε Σκεπασιανέ, αναφορικά με τη ρήτρα αναπροσαρμογής ρεύματος. Είναι αυτό που σας είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος. Είναι τόσο επιβαρυντική, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Όχι μόνο εμείς, όλες οι ΔΕΙΑ πλέον. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό μπορεί να σας τα πει καλύτερα ο Πρόεδρος που γνωρίζει καλύτερα από μένα το πράγμα για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Κοιτάξτε, η ρήτρα αναπροσαρμογής είπαμε να καταργηθεί στις ΔΕΙΑ όπως και για τις μεγάλες επιχειρήσεις μηχανίες. Η ΔΕΙΑ είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Έχουν βιολογικούς καθαρισμούς, αντιλιοστάσια, ίδρυψη, αποχέτευση και τις ξέρετε πώς, τι τιμολόγια τις έχουν. Οικιακό, το οποίο είναι 20% πιο ακριβό από το βιομηχανικό. Και τώρα που τις βιομηχανίες τις γυρίζουν πίσω τη ρήτρα αναπροσαρμογής στη ΔΕΙΑ, όχι. Είναι δυνατόν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση, η πολιτεία να συμπεριφέρεται στη ΔΕΙΑ? Ζητάμε την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αυτό που κάνουν δηλαδή και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν κατάλαβα γιατί σε εμάς να το κάνουν, στις ΔΕΙΑ δηλαδή να το κάνουν αυτό. Αυτό ζητάμε. Είναι απλό. Αν θέλουμε οι ΔΕΙΑ να είναι βιώσιμες, να μπορούν να λειτουργήσουν, να μπορούν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Αυτός είναι ο στόχος. Στόχος ΔΕΙΑ ποιος είναι? Να δίνουν καθαρό ποιοτικό νερό, γρήγορη εξυπηρέτηση στο χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον πολίτη. Μπορούν να το κάνουν, αφού θα αναγκαστούν να μετακυλήσουν αυτό το κόστος του ρεύματος στα τιμολόγια του νερού και θα πληρώσει πάλι ο πολίτης. Θα έρθουμε απέναντι, θα αντιδράσουν οι πολίτες και λογικά και λογικό είναι και καλά θα κάνουν να αντιδράσουν. Κύριε Σκεπασιανέ, πήρε θέση και ο Δήμαρχος Ηρακλείου σήμερα και ο κύριος Βουρεξάκης, ο Πρόεδρος, υπέρ των εργαζομένων βέβαια. Ναι, πήρε θέση, περιμένουμε να δούμε και αποτελέσματα όμως. Εντάξει, όλοι μπορούμε να πάρουν θέση. Ναι. Από εδώ και πέρα να δούμε, στο χέρι τους είναι πλέον. Οι αποφάσεις είναι αυτονών, δεν είναι εμάς. Εμείς κάνουμε αγώνα, τους αναδεικνύουμε το πρόβλημα, ενημερώνουμε τον κόσμο του Ηρακλείου τι ακριβώς συμβαίνει. Οι αποφάσεις είναι αλλονών. Μάλιστα, σε ημερήσει. Βέβαια, βέβαια Πρόεδρε, πείτε μας. Να προσθέσω ότι την Τρίτη έχουμε συνάντηση με τον κύριο Πέτσα, τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών. Ναι. Επίσης, έχουμε συνάντηση την Τετάρτη η ΕΔΕΙΑ, το σωματείο δηλαδή των εργοδοτών μας, η Ένωση των ΔΕΙΑ, έχει διοικητικό συμβούλιο στην Αθήνα, όπου θα συμμετέχουμε και εμείς οι εργαζόμενοι. Και η απόφασή τους, από ό,τι γνωρίζω, ναι, θα είναι να κάνουν άμεσα γενική συνέλευση για να μπορέσουν να αντιδράσουν. Ο στόχος είναι, η πρόταση θα είναι πιθανότατα να μην πληρώσει καμιά ΔΕΙΑ τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Να αντιδράσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν βρει λύση η πολιτεία. Και όσον αφορά την υποστελέχωση, βέβαια εμείς την Τρίτη με τον κύριο υπουργό που είναι και αρμόδιος για τις ΔΕΙΑ, ο κύριος Πέτσας, θα πιέσουμε για να δούμε και τι θα μας πει και ο ίδιος, δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Μάλιστα. Εμείς και αυτό κάναμε τη συνάντηση για να τον πιέσουμε για αυτό το θέμα, για τις προσλήψεις του προσωπικού. Κύριε Σκεπασιανέ, οπότε πιθανότητα να υπάρχει εξέλιξη στο μέτωπο της αντίδρασης σε πανελλαδικό επίπεδο από την επόμενη εβδομάδα?
Ακριβώς. Περιμένουμε και εμείς αυτό το πράγμα να δούμε, τι θα αποφασίσουν. Να είστε σίγουρος όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι εμείς δεν θα μείνουμε έτσι. Είναι θέμα επιβίωσης πλέον και των επιχειρήσεων της ΔΕΙΑ, αλλά και για το Δημότη Ηρακλείου, ό,τι καλύτερο δυνατόν. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, όπως και να έχει. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Δραγκόλα, θα υπάρξει συνέχεια, φαντάζομαι, και το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, επαφή με συναδέλφους σας και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έτσι δεν είναι? Διαρκής είναι αυτή η εγρήγορση. Το θέμα θα το Ναι, θα το αναδείξουμε το θέμα και σε άλλες περιφέρειες. Αυτό που κάναμε στην Κρήτη θα το κάνουμε και σε άλλες περιφέρειες. Ήδη κάνουμε συναντήσεις με διάφορους βουλευτές από όλα τα κόμματα, ναι, για να μπορέσουμε να πιέσουμε προς την κατεύθυνση το να πιεστεί η κυβέρνηση, να αναγκαστεί η κυβέρνηση τελικά, γιατί μέσα από την πίεση νομίζω θα λυθεί το πρόβλημα, γιατί άλλον τρόπο δεν έχουμε. Αλλά σας επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή. Εμείς οι εργαζόμενοι κινητοποιούμαστε όχι για δικά μας θέματα και αιτήματα που είναι πολύ σωστά, μεγάλα, σωστά, αλλά σωστά, για να κρατήσουμε για τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών. Καταλαβαίνετε. Σωστά. Για τη βιωσιμότητα του ΔΕΙΑ. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και βλέπετε τι προσπάθεια κάνουμε. Μάλιστα. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν βρίσκουμε ανταπόκριση. Κύριε Δραγκόλα, κύριε Σκεπασκενέα, σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη στις προσπάθειές σας. Εδώ είμαστε να επικοινωνούμε καλά, και να προβάλλουμε και τα αιτήματά σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.